Είναι στο πλευρό αυτών των μεγάλων επενδυτών, των επιχειρηματικών ομίλων, για μια εγκατάσταση η οποία θέτει σε κίνδυνο και το περιβάλλον και τη ζωή μας και εμπλέκει γενικότερα όλη την περιοχή σε μεγάλους κινδύνους και σε ενεργειακούς ανταγωνισμούς. Η στάση σήμερα έρχεται να προσθεθεί. Η στάση της σήμερα έρχεται να προσθεθεί σε ό,τι ακριβώς έκανε και τις προηγούμενες φορές, που ουσιαστικά όχι απλά δεν θέλει να συζητήσει, αλλά βάζει πλάτη η Δημοτική Αρχή για να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί και όλη η πόλη να μην προχωρήσει το έργο. Αγωνιζόμαστε να μην γίνουμε ένας κόμβος επικίνδυνων μεταφορών. Σκεφτόμαστε ότι δεν είναι μόνο το υγροποιημένο αέριο, αλλά και όλη η περιοχή έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο αμερικανικό στρατόπεδο μεταφορών πυρομαχικών και πολεμικού υλικού. Συνεπώς θέλουμε ένα Βόλο ο οποίος δεν θα έχει ούτε LNG ούτε στρατιωτικές βάσεις και πολύ περισσότερο δεν θα είναι μια περιοχή όπου στα πλαίσια και της πράσινης ανάπτυξης στην ευθύνη όλων των κομμάτων κινδυνεύει η ζωή μας. Γι' αυτό και λέμε όχι στο LNG ή οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Προτείνω να μείνουμε εδώ στην αίθουσα και να πάρουν το λόγο οι εκπρόσωποι των φορέων να μιλήσουν για όλο αυτό και να δώσουμε το παρόν και στην επόμενη συνεδρίαση όταν οριστεί, αλλά και στο συναλλητήριο το οποίο διοργανώνουν οι σωματείς και οι φορείς και τα σωματεία στην παραλία το Σάββατο 6 Μαΐου.